Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ακόμα ένα Heels in Style, ακόμα ένα ραντεβού με το αγαπημένο μας αθλητικό σωματείο Heels Karate Academy και τον αγαπητό φίλο. Καλώς ορίσατε. Γιάννη Τσαρούχα. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου, είμαστε Μαρία. Πια σαν στο σπίτι μας. Οπότε θα το πάρει σήμερα το θέμα επάνω σου. Εγώ θα σε ρωτήσω τι θα συζητήσουμε. Ξέρω μεν, αλλά θα σε αφήσω να τα πεις. Ωραία. Να σου αναφέρω ότι σήμερα είχαμε προαγωγικές εξετάσεις για Kyo, δηλαδή για έχρωμες ζώνες. Έδωσαν τα παιδιά, προάχθηκαν όλες τις επόμενες ζώνες. Τα περισσότερα από αυτούς είχαν και πολύ καλές βαθμολογίες, πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας. Είναι οι δεύτερες που κάναμε σε αυτή τη σεζόν. Οι εξετάσεις γίνονται από εμένα, λόγω της αναγνώρισής μου από την Ομοσπονδία ως εξεταστής μετά τη σχολή εξεταστών στην οποία πέρασα. Να το πούμε και αυτό, είναι πολύ, πολύ είναι σημαντικό. Ναι. Και θέλω να μου πεις και κάτι, πόσο δύσκολο είναι να είσαι κριτής των μαθητών σου? Είναι πολύ δύσκολο, προσπαθείς το κριτήριο να είναι αντικειμενικό, αλλά όταν πρόκειται για τα παιδιά τα οποία τα βλέπεις ως παιδιά σου, γιατί εγώ έτσι το αντιμετωπίζω, εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι λίγο δύσκολο να το. Αλλά νομίζω ότι θα καταφέρω. Βέβαια, έχουν κάνει πολύ καλή προετοιμασία και λόγω των αποδόσεών τους με βοηθάνε πάρα πολύ εύκολα στο να γίνει η διαδικασία όλη αυτή. Μα μόλις μπήκαμε, είδαμε πολλές χαρούμενες φατσούλες. Δεν μετρήσαμε πόσες ήταν. Πόσα παιδιά συμμετείχαν στις εξετάσεις? Πάνω από 100 συμμετείχαν σήμερα. Οπότε οι φατσούλες ήταν ακόμα περισσότερες. Εδώ έχουμε μερικές. Μερικές, ναι. Μερικές. Γιατί έχουμε παιδιά τα οποία είναι στη μαύρη ζώνη, πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν εξετάζονται. Πάρα πολύ ωραία. Για δώσε μας τα στοιχεία, για πες μας λοιπόν σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τι μπορούμε να πούμε? Να πούμε ότι πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Στο τεχνικό κομμάτι, στο κυχόν, στις τεχνικές είχαμε πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση. Επίσης στα κάτα, στις φόρμες που λέμε. Μεγάλη βελτίωση και ήμασταν πολύ δυνατοί στις αυτοάμυνες. Mm-hmm. Πολύ δυνατοί στις αυτοάμυνες. Που είναι πολύ βασικό. Mm-hmm. Που είναι πολύ βασικό. Κάθε στάδιο το παιδί, κάθε ζώνη δηλαδή, υπάρχει και η αυτοάμυνα, στο οποίο εξετάζεται και προχωράει συνεχώς και εξελίσσει το κομμάτι της αυτοάμυνας. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα, όπως το ξέρεις πάρα πολύ. Mm-hmm. Βλέπουμε και υποστηρικτές τους γονείς που ως φίλα και σαν άγγελοι πάντα στέκονται κοντά στα παιδιά τους. Οι γονείς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο να εξελιχθεί ένα παιδί στο καράτε και να το στηρίζουν και ψυχολογικά αλλά και οικονομικά, mm-hmm. είτε με τους αγώνες είτε με οτιδήποτε γίνεται, εξετάσεις κτλ. Και έχουμε μια άριστη συνεργασία με όλους και με γονείς οι οποίοι ξεκίνησαν φέτος τα παιδιά τους το Σεπτέμβριο. Έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία. Mm-hmm. Επίσης θέλω να σου πω για τον Ιανουάριο ότι πέρα το κομμάτι της σχολής εξεταστών που έγινε, που σου είπα πριν, και τη σχολή εκπαιδευτών που εγώ ανανέωσα το δίπλωμά μου, mm-hmm. και οι τρεις βοηθοί μου, mm-hmm. και ο κύριος Κουτσουράδης, και ο κύριος Μπίμπα και ο κύριος Πολυβάς, αναγνωρίστηκαν επίσημα την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε ως εκπαιδευτές. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό. Είμαστε από τις λίγες σχολές, πιστεύω που υπάρχουν 4 αναγνωρισμένοι εκπαιδευτές, μιλάω σε πανελλαδικό επίπεδο. Ένα πολύ δυνατό team. Το καταλαβαίνουμε αυτό και από την αγάπη των παιδιών και την εμπιστοσύνη των οικογενειών τους και που προσυπογράφεται και με τον τίτλο. Πολλές φορές οι τίτλοι δεν κάνουν τη διαφορά, όμως είναι ακόμα περισσότερες αυτές που απλά υπογραμμίζουν και πιστοποιούν την καλή δουλειά, πράγμα που συμβαίνει και σε εσάς εδώ, ένα πολύ δυνατό team του καράτε που ξεχωρίζει με τη δουλειά του. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι ακόμα για τις εξετάσεις, γιατί έχω πολύ μεγάλη χαρά για τις επιδόσεις και για όλα αυτά που καταφέρατε στο Πανελλήνιο. Πριν το Πανελλήνιο θέλω να σου αναφέρω στο Πανελλήνιο Κύπελλου της Σόδοκαν, όπου συμμετείχαμε με 4 αθλητές στο International Bosporus Cup. Αυτό, ναι. Μετά την επιτυχία μας το Δεκέμβριο, την οποία την είχαμε συζητήσει μαζί στην Τουρκία, ξαναεπιστρέψαμε στην Τουρκία σε ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετείχαν 30 χώρες. Mm-hmm. Το επίπεδο αγωνιστικά ήταν πάρα πολύ υψηλό. Σκέψου ότι συμμετείχαν οι 4 κάθε χώρας. Mm-hmm. Ήταν μια φοβερή διοργάνωση, από τις καλύτερες που έχω δει ποτέ. Ήταν πάρα πολύ υψηλό και οργανωτικά. Mm-hmm. Αναφέραμε και καταρτήσαμε 4 μετάλλια σε σύνολο 4 αθλητών. Mm-hmm. 4 μετάλλια, 4 αθλητές. 4 μετάλλια. Να σου πω ότι όλα τα μετάλλια από την αποστολή της Ομοσπονδίας, που συμμετείχε της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, τα μετάλλια που ήρθαν στην Ελλάδα ήταν 5 και τα 4 ήταν δικά μας. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σταθούμε και αν εσείς είστε επιδολή, πρέπει να το υπογραμμίσουμε εμείς ότι από τα 5 μετάλλια που ήρθαν στη χώρα μας, τα 4 μετάλλια
ανήκουν σε παιδιά της Χιλίου, σε παιδιά του σωματείου, αλλά σε παιδιά δικά μας, που είναι και μία πολύ σημαντική διάκριση και για το νησί μας. Είναι για το νησί μας και, και τη χώρα και το νησί. Πιστεύω ότι όσοι ασχολούνται με το καράτε στο νησί πρέπει να είναι πολύ περήφανοι για το σύλλογό μας, για αυτά που έχουμε καταφέρει. Θα παρουσιάσουμε και τα παιδιά και θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ναι, είναι η ώρα κατάλληλη να παρουσιάσουμε πριν συνεχίσουμε και τα παιδιά τους αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν. Ναι, να τους παρουσιάσουμε, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, έχεις το λόγο Γιάννη, πες μας. Είναι ο Δημοσθένης ο Κουταλιάρης, ο οποίος μετά τα 4 μετάλλια που πήρε την προηγούμενη φορά στο Μαρμαράκα στην Κωνσταντινούπολη, κέρδισε δεύτερη και τρίτη θέση και έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Και είναι πάρα πολύ καλός αθλητής, καθώς κατέκτησε και δύο χρυσά μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών που είχε γίνει τον Ιανουάριο. Συγχαρητήρια, Δημοσθένη. Ο δάσκαλος μίλησε με πολύ μεγάλη αγάπη για σένα. Πώς νιώθεις? Ευχαριστημένος πολύ. Είσαι ευχαριστημένος ότι περίμενες ότι θα έρθει για σένα αυτή η επιτυχία? Δεν το περίμενες. Αλλά χάρηκες πάρα πολύ, οι φίλοι σου γενικά τι σου λένε? Συγχαρητήρια, μπράβο. Ναι. Στο σχολείο οι δάσκαλοι επίσης? Επίσης τα ίδια. Πόσο χρονών είσαι? 9. Είσαι 9, τον τι τάξη πηγαίνεις? Ένας μικρούλης αθλητής, με όμως φαντάζομαι μια λαμπρή πορεία να τον περιμένει. Λαμπρή πορεία και μεγάλη ψυχή στον αγώνα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Προσωπεί, όταν λέμε καρατέκα, σημαίνει ότι είμαστε δυνατοί όταν εκεί που δεν είναι οι άλλοι. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό και το έδειξε και εντός αγωνιστικού χώρου. Δημοσθένη, είσαι δυνατός εκεί που δεν είναι οι άλλοι. Και μπράβο σου και καλή συνέχεια. Δίπλα. Η Κορίνα Κουταλιάρη, η οποία... Τι σχέση έχουν τα παιδιά? Αδέρφια. Λοιπόν. Να μείνουμε και σε αυτό, είναι αυτό που έλεγες και για τις οικογένειες, ότι τελικά υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και βλέπουμε το μεγάλο παιδί, βλέπουμε και τον junior εδώ. Που... Όπως και το έχεις αναδείξει πάλι. Βέβαια, με τη γνωστή οικογένεια. Ναι, η γνωστή οικογένεια Δέλιου δεν είναι εδώ μάλλον, αλλά μας παρακολουθούν πάντα, οπότε στέλνουμε την αγάπη μας. Εδώ έχουμε μια περίπτωση επίσης εξαιρετική. Εξαιρετική περίπτωση, θα σου πω το γιατί. Έχει κατακτήσει δύο βαλκανικά μετάλλια. Έχει κατακτήσει δύο μετάλλια στην Τουρκία τώρα που πήγαμε. Έχει κατακτήσει 6 πανελλήνια πρωταθλήματα σε 4 συμμετοχές. Τώρα είχε ένα τραυματισμό από το στήμα. Είχε πάει σε κάποιους σχολικούς αγώνες με αποτέλεσμα να έχει ένα τραυματισμό θλάση δεύτερο βαθμό. Ήταν βάσει λογικής πολύ δύσκολο στο να αγωνιστεί. Όμως αυτό που σου είπα, ότι η δύναμη του καρατέκα της έδωσε δύναμη. Και αγωνίστηκε και όχι μόνο αγωνίστηκε, βγήκε δεύτερη. Με τραυματισμένο πόδι έπεσε με ένα πόδι στην κυριολεξία, αλλά ήταν συγκινητική η προσπάθειά της και πήγε πάρα πολύ καλά και πήρε τη δεύτερη θέση. Τι να πω, τα είπε όλα ο δάσκαλός σου, συγκινητική πραγματικά η προσπάθειά σου. Συγχαρητήρια, Κορίνα. Θα ήθελα να μοιραστείς τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου και για αυτή την επιτυχία. Καταφέραμε να ανεβούμε για ακόμη μια φορά στο βάθρο σε μια διοργάνωση πολύ μεγάλη επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον ορθοπαιδικό μου, τον κύριο Βασιλάκη, και το φυσικό θεραπευτή μου, τον κύριο Κελεπερτσί, που με βοήθησαν με τον τραυματισμό μου στο στίβο και κατάφερα να αγωστώ. Αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το άτομο που πάντα με στηρίζει, σε εκείνον ο φίλο του πορεία μου, τον προπονητή μου, τον κύριο Γιάννη Τσαρούχα. Εγώ μου επιτρέπετε να δώσω μία αγκαλιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που καταφέρνουν τα παιδιά και βλέπουμε και την αγάπη που υπάρχει, συγχαρητήρια. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και... Μεγάλη προσπάθεια και αν δεν είναι κάποιος εκεί, ή μάλλον σκέψω το σαν εικόνα, να αγωνίζεται ένας αθλητής σου, να βλέπεις 30 διαφορετικούς λαούς, 30 διαφορετικές νοοτροπίες, και να κερδίσει. Εκείνη την ώρα αισθάνεσαι ότι τα έχεις όλα. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Ξεχνάς κούραση, ξεχνάς τους σκόπους, ξεχνάς τις Κυριακές που έρχεσαι, ξεχνάς οτιδήποτε. Τα ξεχνάς όλα και έρχεται η δικαίωση μέσα από αυτά τα λόγια και μέσα από το αποτέλεσμα, από τη διάκριση, γιατί
το μετάλλιο είναι το επιστέγασμα μιας πορείας, μιας προσπάθειας, του κόπου, του αγώνα που καταβάλλεται και έρχεται απλά για να υπογραμμίσει ότι εμείς το καταφέραμε, αυτό το έχουμε... Αυτό ακριβώς. Το έχουμε προσπαθήσει, πολύ συγχαρητήρια. Ένα εξαιρετικό παιδί μας έχει κάνει εντύπωση από όλα τα ρεπορτάζ, το έχουμε παρακολουθήσει και νομίζω ότι έχουμε, θα το επαναλάβω, μια εξαιρετική περίπτωση και το μέλλον διαγράφεται λαμπρό για τα... και για την οικογένεια. Αυτή δεν ξέρω αν ακολουθεί κι άλλο μέλος, αλλά τουλάχιστον για αυτά τα δύο mail είμαστε σίγουροι. Συγχαρητήρια. Και πάμε, συνεχίζουμε. Στο Μαθαίο το Τσίλι, ο οποίος είναι 5 φορές πανελλήνιος πρωταθλητής. Είναι μαθητής μου και αυτός από πολύ μικρός. Πιστεύω, ο Μαθαίος, ότι είναι θέμα χρόνου κάποια στιγμή, όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά, πιστεύω, να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Το πιστεύω. Είναι από τους καλύτερους αθλητές που υπάρχουν στην Ελλάδα σε όλες τις κατηγορίες. Θα σου πω ότι όταν τα πανελλήνια τα κερδίζει σχεδόν με 5-0 απόφαση, και αυτός από μία φορά, που πήγε και 4-1. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδό του. Ήθελα πάρα πολύ να κερδίσει ένα μετάλλιο, γιατί το άξιζε στο εξωτερικό και να δικαιωθούν οι κόποι του, γιατί δουλεύει καθημερινά και είναι πάρα πολύ καλό παιδί εκείνος. Και μας βοήθησε ο Θεός και δικαιώθηκε και βγήκε τρίτος. Δεν πήραμε το μετάλλιο, χάσαμε για μία σημαία και δεν πήγαμε για τελικό. Χάσαμε 3-2. Αλλά δεν πειράζει, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και το συγχαίρω γι' αυτό. Και θα υπάρξει επόμενη φορά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου για την προετοιμασία που κάναμε μαζί με τα παιδιά και πιστεύω ότι αξίζουμε αυτά τα μετάλλια. Πόσο χρόνο είσαι εσύ και έχεις καταφέρει τόσο πολλά πράγματα. Είσαι μόλις 11 χρονών και ποιοι είναι οι στόχοι σου, πώς σκέφτεσαι να συνεχίσεις? Να πάρω κι άλλα μετάλλια όσο μπορώ. Τι σημαίνει για σένα το καράτε? Μια αγάπη. Αγάπη. Πάρα πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά τα λόγια αυτά. Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχουμε στην ημερήσια διάταξη ακόμα ένα θέμα για να συζητήσουμε. Έχουμε το οποίο είναι. Πανελλήνιο κύπελλο Σόδοκα, ναι, των ανδρών. Ναι. Το οποίο συμμετείχαμε με 41 αθλητές, κατακτήσαμε 74 μετάλλια. 74 μετάλλια, εγώ συγκρατώ πάντα τους αριθμούς, έχουν ενδιαφέρον. Οι αριθμοί είναι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για τη δουλειά μας. Ακριβώς. Όποιος και να πει οτιδήποτε, οι αριθμοί είναι αυτοί που επιβεβαιώνουν τη δουλειά που κάνουμε. Δεν μπορεί να αμφισβητηθούν από κανένα. Ακριβώς, είναι ένα τεκμήριο, οπότε από μόνο του μιλάει 74, το επαναλαμβάνω. Συμμετείχαμε με παιδιά και παιδιά τα οποία πήγαν πρώτη φορά στους αγώνες, ή παιδιά τα οποία ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη καράτε και κέρδισαν μετάλλια. Εκεί είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Επίσης, χαρούμενος είμαι γιατί ο βοηθός μου, ένας, ο Κώστας Κουτσουράδης, κατέκτησε χρυσό μετάλλιο. Να το πούμε και αυτό, συγχαρητήρια στο Κώστα. Ο άλλος μου βοηθός, ο Δημήτρης, κατέκτησε χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια και στο Δημήτρη. Και ο Σωτήρης κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο. Μπράβο και στο Σωτήρη. Μπράβο σε όλη την ομάδα. Και δεν ξέρω αν μπορούν να μας μιλήσουν και τα παιδιά τα οποία σήμερα συμμετείχαν στους αγώνες. Δεν ξέρω ποιο θα ήθελε να μιλήσει, να μας πει για την εμπειρία του αυτή. Να σου δώσω παιδιά τα οποία είναι πρώτη φορά σε αγώνες να μας πω τη γνώμη τους. Ακριβώς. Να διαλέξεις εσύ, γιατί εμένα ξέρεις το μάτι μου που πέφτει. Ωραία. Εμένα πέφτει στα μικρούλια. Νάτος. Ο Παντελής ο Στουμπάκης, ο οποίος κατέκτησε χρυσό μετάλλιο. Μπράβο, Παντελή. Ήταν η δεύτερη φορά που συμμετείχε. Πέρσι είχε πάρει ασημένιο. Σωστά τα λέω, νομίζω. Καλά τα λέω. Πόσο χρόνο είναι ο Παντελής? 7. Είναι. Μόλις 7. Και έχουμε φτάσει σε τι ζώνη? Πράσινη ζώνη. Τώρα. Έχουμε φτάσει στην πράσινη ζώνη. Έχουμε φτάσει σε χρυσό μετάλλιο. Πώς νιώθεις, αγάπη μου? Πολύ καλά. Σου αρέσει το καράτε? Πού θέλεις να φτάσεις? Θέλεις να φτάσεις μέχρι τη μαύρη ζώνη? Αυτό επιθυμείς. Ένα παιδί ξεκινώντας, φαντάζομαι ότι εξαρτάται και από τη φυσική του κατάσταση και από την προπόνησή του, αλλά ένας μέσος όρος, πότε μπορεί να φτάσει σε μαύρη ζώνη? 3-4 χρόνια. 3-4 χρόνια. Εδώ τώρα ξεκινήσαμε? Όχι. Έχουμε ξεκινήσει η δεύτερη χρονιά μου. Η δεύτερη χρονιά και έχουμε πάει πολύ καλά. Γιατί πολύ καλά. Πόσες ζώνες υπάρχουν ακόμα μέχρι? Τώρα έχει πάρει 4, θέλει άλλες 5. Για να φτάσει στη μαύρη ζώνη. Είσαι σε πολύ καλό δρόμο λοιπόν. Είμαι σίγουρη ότι σε κάποια από τις επόμενες συναντήσεις, διότι είμαστε φίλοι, θα τον δούμε μεγαλώνοντας να την έχει τη μαύρη ζώνη ο Παντελής. Είμαι σίγουρος, είναι πάρα πολύ καλό.
Μπράβο σου, Παντελή. Να. Μετά, ποιος άλλος θα μας πει. Ποιο άλλο παιδάκι θέλει να μιλήσει. Εγώ θέλω... Ποιον θέλεις. Θέλω από αυτό το target group, θέλω από αυτούς τους μικρούλιδες κάποιον. Νάτος. Ο Νικόλας ο Μπουρνιάς. Εδώ, Νικόλα μου, εδώ θα γυρίσει, να σε βλέπουμε. Από εδώ. Έτσι, μπράβο. Ο οποίος κατέφθει σε τρίτη θέση. Α, πάρα πολύ ωραία. Φέτος το Σεπτέμβρη. Μικρούλης και ο Νικόλας. Νικόλα μου, πόσο χρόνο είσαι. Ναι. Ορίστε, 5 ετών και έχουμε πορτοκαλί ζώνη και φτάνουμε να έχουμε και μετάλλιο. Και χάλκινο μετάλλιο. Βέβαια. Και χάλκινο μετάλλιο. Υπέροχο, ένα φυτώριο αθλητών οι οποίοι έχουν να δώσουν πάρα πολλά και αν φτάσουμε και σε αυτό που λέγαμε ότι από τα 5 μετάλλια που ήρθαν στην Ελλάδα, τα 4 είχαν χιώτικη υπογραφή, είναι πολύ σημαντικό έτσι. Και ξεκινάνε κάπως έτσι νομίζω οι μικρούλιδες. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Μέχρι που θέλεις να φτάσεις εσύ στο καράτε. Νάτος. Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τη μαύρη ζώνη και είμαι σίγουρη ότι θα το πετύχουμε. Ποιο άλλο παιδάκι θα μας μιλήσει. Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης, για έλα Γρηγόρη κι εσύ. Εσύ έχεις 2 μετάλλια. Πήρε 2 ασημένια μετάλλια ο Γρηγόρης. Έχει και πολύ ωραία μαλλιά. Να του πούμε και αυτό ότι είναι και πολύ στυλά το παιδί. Και κάνει και επειδή του είχε γονείς πριν, είναι και ο αδερφός του Μιχάλης, ο οποίος κάνει καλά. Δεν βγήκε τρίτος, αλλά και ο αδερφός του Παναγιώτη, ο Ντάβος, ο οποίος βγήκε πρώτος. Νάτος και αυτός ο μικρούλης μας. Και τα 3 παιδιά αθλούνται και για πρώτη συμμετοχή που είναι στους αγώνες πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και σε σένα. Το περίμενες ότι θα τα πας τόσο καλά. Όχι. Δεν περίμενες. Είχες άγχος δηλαδή σήμερα. Ναι. Το ξεπέρασες όμως την ώρα που άρχισες να κάνεις τις ασκήσεις σου. Ναι. Και τώρα πώς νιώθεις. Είσαι χαρούμενος. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος είναι ο στόχος σου. Δηλαδή πού θέλεις να φτάσεις κι εσύ. Είναι δάσκαλος. Ορίστε, εδώ έχουμε ακόμα πιο υψηλές προσδοκίες. Γιάννη, εδώ βλέπουμε μελλοντικούς συναδέλφους. Μακάρι να καταφέρω κάποια στιγμή να είμαι σε μια ηλικία και να έχω δημιουργήσει τους δικούς μου μαθητές δασκάλους, οι οποίοι αντίστοιχα θα δημιουργούν εκείνοι οι αθλητές, θα νιώσω πάρα πολύ περήφανος. Να υπάρχουν φυτώρια τα οποία έχουν ξεκινήσει από εμένα. Ακριβώς. Είναι ό,τι πιο τιμητικό. Είμαι σίγουρη ότι θα το πετύχεις. Μπράβο σου, είσαι πολύ δυνατός. Πάρα πολύ ωραία τα πήγες. Να μας μιλήσει και κάποιο άλλο παιδάκι. Αμέ, όποιο θέλεις. Πες μου εσύ. Εγώ θέλω να μιλήσω πάντα, αγαπώ τα παιδιά και το ξέρεις και θέλω να μιλήσουν όλοι, αλλά δεν θέλω να πιέζω κανέναν, οπότε αφήνω... Ποιο παιδάκι θέλει να μιλήσει. Αφήνω, να το, αυτό το παιδάκι, εδώ. Εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε καφέ ζώνη, έτσι. Ναι. Κάνουμε τώρα 4 χρόνια. Εδώ κάνουμε 4 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι, αγάπη μου, εσύ. 7. Είναι 7 ετών. Και τι πήραμε σήμερα? Πρώτη θέση. Πήραμε πρώτη θέση. Στους αγώνες στο Πανελλήνιο. Αγάπη μου, εδώ είμαστε και ομιλητικοί, παρακαλώ. Είμαστε τη τάξη, Δευτέρα ή Πρώτη. Δευτέρα. Είμαστε και Δευτέρα Δημοτικού, έχουμε και καφέ ζώνη. Πώς νιώθεις? Χαρούμενο. Ποιος είσαι εσύ καταρχάς, δεν μας είπες το όνομά σου. Παναγιώτη. Μας το είπατε και δεν το θυμάμαι. Ο Παναγιώτης. Αυτό το θυμόμουν. Λοιπόν, Παναγιώτη, εσύ που θέλεις αγάπη μου να φτάσεις στο καράντε. Να πάρω μαύρη ζώνη και να όσο καταφέρει να πάρω δάνειο. Θέλει να πάρει δάνειο το παιδί. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο και σε σένα. Πολύ χαρούμενα. Εγώ όταν βλέπω τα παιδάκια με το χαμόγελο αυτό, με τη δικαίωση της προσπάθειας, να πω ότι ξετρελαίνομαι, θα είναι λίγο πραγματικά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να είσαι σίγουρη ότι κάθε παιδί από εδώ πέρα που έχω και χαμογελάει, νιώθω πολύ περήφανος και ευχαριστημένος. Αυτός είναι ο στόχος μου. Να περνάνε καλά, να αγαπάνε αυτό που κάνουν και να ανταμείβονται οι προσπάθειες και εκείνων και των γονιών τους, οι οποίοι είναι από πίσω και είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Περνάτε καλά εδώ. Ναι. Σου αρέσει η προπόνηση. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι αυτό είναι και κοινός παρονομαστής όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε από τα παιδιά. Νομίζω ότι παιδιά περνάτε καλά εδώ στο Heroes Heart Academy. Ναι. Σύσομη. Σύσομη. Να σου παρουσιάσω. Βέβαια. Ναι, όλα τα παιδιά ονομαστικά. Ναι, αξίζουν να τα παρουσιάσουμε ναι. Όλα. Να ξεκινήσουμε από τον Παναγιώτη μας. Δίπλα του έχουμε τον Ολό τον Αλέξανδρο, ο οποίος κατέφθησε σε 2 χάλκινα μετάλλια. Ωραία. Έχουμε τον Ασπρούλη τον Μανώλη, ο οποίος κατέφθησε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο σε 3 κατηγορίες οι οποίες αγωνίστηκε. Τον Τσαουσάκη τον Γιώργο, ο οποίος κατέφθησε χρυσό και 2 ασημένια.
σωστά. Το πιλαβά του Νίκο, ο οποίος κατέκτησε ένα ασημένιο και δύο χάλκινα. Το μαρκάκι του Θοδωρίου, ο οποίος κατέκτησε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο. Το Στέλιο του Παντελογιάννη, ο οποίος κατέκτησε χρυσό και ασημένιο και χάλκινο. Όχι, δύο ασημένια. Δύο ασημένια. Δάσκαλοι, δύο ασημένια πήραμε. Το Σταύρο του Παπαζή, ο οποίος είχα πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, όταν είχα μιλήσει για τον Σταύρο, λέω είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ και στο μέλλον θα δικαιωθεί και θα καταφέρει να φτάσει στην πρώτη θέση. Το θυμάμαι. Δικαιώθηκα απόλυτα σε αυτό που έλεγα και πήρε δύο χρυσά και ένα σημαίνιο. Μπράβο Σταύρο, πολύ καλός, δυνατός κι εσύ. Ο Δήμος Θένης, που είπαμε και πριν, ο οποίος κατέκτησε δύο χρυσά και εκεί. Ο Δημήτρης ο Φλωρός, ο οποίος πρώτος συμμετοχή στους αγώνες χρυσό και ασημένιο. Ο Γρηγόρης που είπαμε δύο ασημένια. Ο Μιχάλης χάλκινο. Ο Γιώργος ο Βατάκης χάλκινο. Όπου και εκείνος έρχεται μαζί με την αδερφή του. Ο Παντελής ο Στουπάκης πήρε χρυσό. Ο Γιώργος ο Μπουρνιάς, ξάδελφος του Νίκου, τρίτη θέση και εκείνος. Και ο Παναγιώτης ο Γιαλούρης, τρίτη θέση. Επίσης, να σου πω, σου γράψει για κάποιους που λείπουν. Είναι ο Σούκας ο Αντώνης, οι οποίοι συμμετείχαν. Ο Φρόνιμος ο Νίκος, ο Τζίκας ο Μπάμπης, ο Παπαθανασίου ο Βασίλης, ο Παναγιωτήτης Λάζαρος, ο Μιχαλόπουλος Γιώργος, ο Κιδώνης Κυριάκος, ο Ελευθερίου Γιάννης, ο Κιδώνης Κωνσταντίνος, Γεωργατής Δημήτρης, Δελιγεωργίου Τάκης, Δύσιος Κωνσταντίνος, Αλεφραγής Βαγγέλης, Καβιάρας Παναγιώτης. Να φέρουμε τα παιδιά γιατί σήμερα είτε με μαθήματα είτε με κάποιες άλλες υποχρεώσεις δεν καταφέραν να παραστούν εδώ, αλλά εμάς είναι σαν να είναι εδώ. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά και αυτά που είναι κοντά μας και τα παιδιά τα οποία είναι στο χαρτί σου, στην καρδιά σου, στην καρδιά μας και έχουν τα συγχαρητήριά μας. Και θέλω να σταθούμε λίγο και σε κάποιον. Είδα τους μικρούλιδες, έχουμε και ένα μεγαλύτερο φίλο όμως και θα ήθελα να μας πει πότε ξεκίνησε το καράτε. Ένα μισή χρόνο, και έχει καταφέρει όμως... Έχει καταφέρει πολλά πράγματα, δουλεύει πολύ ο Δημήτρης. Το χρυσό ήταν ανταμοιβή της προσπάθειάς του στο κούμι της στη μάχη με τον αντίπαλο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και κατάφερε να κερδίσει. Και αφορμόμενοι από αυτό, θέλω να πω ότι βλέποντας τα παιδιά, όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι το καράτε δεν είναι ένα άθλημα που μπορεί να το ασκήσει ένα παιδί μόνο. Μπορεί και κάποιος μεγάλος που το είχε όνειρο, που το σκέφτεται, που κάτι θέλει να κάνει διαφορετικό, να το τολμήσει. Ναι, φυσικά. Φυσικά υπάρχουν τμήματα ηλίκων στα οποία προπονούμε μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ο Δημήτρης και ακόμη μεγαλύτερη. Όπως και εγώ, να το πούμε και όπως αυτό. Όπως και εσύ, έχεις εμπειρία. Όπως και εγώ, να το πούμε και αυτό. Από τη δουλειά που κάνουμε. Ναι. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δοκιμάσει. Οπότε ήθελα να το πούμε και αυτό και για τα κορίτσια τα μεγαλύτερα και για τα αγόρια τα μεγαλύτερα, ότι οι πόρτες και η αγκαλιά είναι ανοιχτές και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσει κάποιος ένα όνειρο ή να λάβει κάποια γνώση την οποία έχει στο μυαλό του. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε τους μικρούλιδές μας, μπορεί όμως κάποιος να πει, έλα τώρα, είναι για μένα στα πίσω άντα να πάω κι εγώ να μάθω καράτε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ισχύει και καλό θα είναι να δοκιμάσουν και είναι ένας τρόπος γυμναστικής και εκτόνωσης. Και πνευματικής γυμναστικής. Και σωματικής. Γιατί είναι ουσιαστικά πολλά τα πράγματα που πρέπει να κάνεις και σε νοητικό επίπεδο. Έτσι, η αυτοσυγκέντρωση. Που μπορεί μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα προβλημάτων και διάσπασης της προσοχής που έχουμε ή προβληματισμού να χαλαρώσουμε και με ένα τέτοιο τρόπο και να αποβάλουμε την ένταση που κουβαλάμε και που συσσωρεύουμε. Ακριβώς. Όταν μπαίνεις μέσα στον τότζο να εξασκηθείς στο καράτε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι μέσα εδώ. Βγαίνεις έξω και έχεις νιώθεις πολύ ψυχική ισορροπία. Τι επίλογο θα βάλουμε στη σημερινή μας διαδικτυακή συνάντηση? Θέλω να ευχηθώ καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους. Μέσα από την καρδιά μου, καλές γιορτές, καλά να περάσω. Εμείς θα κλείσουμε τώρα για περίπου 10 μέρες και συνεχίζουμε πάρα πολύ δυνατά με πολλούς αγώνες και πολύ όμορφες εκδηλώσεις, στις οποίες θα είστε καλεσμένοι να μας να τις παρουσιάσουμε στον κόσμο. Να πούμε ότι τα δικά μας ραντεβού δεν τελειώνουν, γιατί σας αγαπάμε πάρα πολύ.
και μετά από τη ραστόνη των εορτών, σίγουρα θα ετοιμάσετε ωραία πράγματα τα οποία εμείς θα τα καταγράψουμε με την μπένα μας, με την κάμερά μας, με την παρουσία μας, με την αγάπη μας που την έχετε αμέριστη. Θα σας ευχηθούμε λοιπόν και εμείς καλή ξεκούραση αυτές τις μέρες, καλή ανάταση και ανάσταση σε όλους, κάτι που το έχουμε ανάγκη πραγματικά. Υγεία. Πάνω απ' όλα. Αγάπη. Και χαμόγελο που δεν πρέπει να λείπει από τα χείλη μας. Και έτσι όπως ήταν μια πλούσια μέρα σε χαμόγελα η σημερινή που κοσμήθηκε από τα χαμόγελα των αγαπημένων μας παιδιών, έτσι να είναι κάθε μέρα, έτσι να είναι η ζωή μας χαμογελαστή, χαρούμενη και φωτεινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς και να είστε σίγουροι ότι αυτό το αθλητικό ραντεβού θα ανανεωθεί. Μέχρι τότε, γεια σας. Να είστε όλοι καλά.